έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για την παράσταση Γνώστος, Γνώστος σκέτο, η οποία παίζεται από χθες εδώ, ξεκίνησε. Εντάξει, σας ξέρουμε τους περισσότερους, σχεδόν όλους σας ξέρουμε, αλλά εγώ το οποίο θα μας κάνει συστάσεις να μας παρουσιάσει τους συνεργάτες του όρους. Ωραία. Και έχουμε τον Παύλο Μέτσος, ο μουσικός μας. Ο οποίος είναι αυτός που έχει δημιουργηθεί τη μουσική της παράστασης. Είναι ο δημιουργός της μουσικής, εντάξει, σε διάλογο νόημα, σημαντικό κομμάτι. Αλλά με συλλογική, για όλο το πράγμα έγινε συλλογικά. Μα έτσι κι αλλιώς παίζεις και εσύ, δεν είσαι. Ναι. Τραγουδάς και όλες, έχει συμμετοχή. Πάμε στην Ελένη. Πάμε στην Ελένη, που έχουμε συνεργαστεί κάποιες φορές. Εγώ σε έχω δει πάντα με τον Παύλο τον Μάριο. Οι υπόλοιποι είναι New Age. Και ευχαριστημένοι. Τρίγο Τάσος, Νατάσα, ο Γιάννης. Το Μάριο. Το λόγιες Όχι, πάλι ως αποδεκία. Ναι. Αυτία αυτοδεκία. Είμαστε σε ελληνική διάθεση. Είμαστε σε ελληνική διάθεση. Το προσπαθώ. Για πες μας λίγα κύριο, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα να γίνει αυτή παραγωγή, η οποία είναι ένα κουκλοθέατρο μαζί με πρόζα, έτσι, για μεγάλους. Βέβαια, έτσι πως το είπα και εγώ, άλλο να το βλέπω κινητή, αλλά εντάξει, είναι άλλη στιγμή. Ναι, θα έχουμε αυτήν την εβδομάδα που θα έρχεται, σε όπου θα έρθει ένα γυμνάσιο, πέντε πιστεύω που είναι, και θα είναι ένα μεγάλο τεστίνγκ, όπως θα το δουν, ωραίες. Αυτή είναι η ιδέα, ναι, το κρατικό, όταν αρχίσαμε τη συνεργασία πέρσι με τον Δώρο, ήθελα να κάνουμε και ένα παράσταση για ενήλικες, κουκλοθέατρο. Και εκεί πρότεινα εγώ αυτή την ιδέα που είχα εδώ πολλά χρόνια, από την επιστροφή, μετανάστης, πρόσφυγες, τι θα σημαίνει αν μια μέρα γυρνάμε σπίτι μετά από πολλά χρόνια. Ήταν κάτι που να με έχει κολλήσει πολλά χρόνια πριν που έκανα παράσταση με παιδιά νέους μετανάστης στην Ελλάδα, κάποιος χωρίς χαρτιά, που είχαμε περάσει δύσκολα να φτάσουμε εδώ. Έκαναμε μια παράσταση με αυτά τα παιδιά που μιλούσαμε για το ταξίδι τους μέχρι εδώ. Λεγόταν σύνορα και όλα αυτή η παράσταση. Και ήθελα εγώ να κάνω μια στιγμή αυτό, όταν δίθηκε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το project, το πρότεινα, άρεσε στην Γιάννης Αναστασάκης, στα παιδιά που συνεργάσαμε εδώ και καιρό. Και σιγά σιγά ερχόταν τα καινούρια, τους έλεγα την ιδέα, άρεσε ευτυχώς. Εδώ μέσα στο κρατικό, είδαμε έτσι δικός μου ήταν διαθέσιμο, ο οποίος μπορούσε να συνεργαστεί, όπως μιλούσαμε ένας-ένας. Για μένα ήταν σημαντικό που από την αρχή μπορούσαν να αγαπούσαν την ιδέα και την τεχνική που θα χρησιμοποιήσαν. Εδώ να παρέχουμε και να ζητήσω εγώ τους νέους συνεργάτες σου να πούνε την δική τους άποψη για το πώς είδαν και την παράσταση, αλλά και γενικά την εμπλοκή τους σε ένα, για πρώτη φορά πιστεύω, όλων σας, καινούριο τρόπο θεάτρου. Ας ξεκινήσει η κυρία πρώτα. Από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε με τον Κόλτον και μου πήρε το project, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να ασχοληθώ με την κούκλα, γιατί δεν είχα ξανασχοληθεί ποτέ, δεν είχα ξαναπιάσει ποτέ στα χέρια μου. Και απλώς είχα δει κάποια πράγματα και μου φάνηκε πολύ γοητευτικό να αρχίσουμε να το ψάχνουμε. Και πράγματι, ξεκινώντας, εντάξει, για μένα με την κούκλα μου αποκαλύφθηκε ένας καινούριος κόσμος. Και είδα σταδιακά έτσι, αυτά τα πράγματα που κοντά τη συμβαίνουν όταν αρχίζεις να την πιάνεις, να τη ζωντανεύεις, αρχίζεις σου μιλάει. Δηλαδή, πραγματικά ζωντανεύεις τα χέρια σου και μετά από λίγο λες, καλέ. Τώρα αυτό το κάνει μόνο του. Και είναι πολύ μαγικό το ότι μετά από λίγο καταλαβαίνεις ότι αρχίζει και σε οδηγεί εκείνη με έναν τρόπο. Αυτό μου είχε φανεί πάρα πολύ ωραίο και σαν διαδικασία κρατάω πάρα πολύ το ότι έτσι μπλέχτηκα με τις κούκλες. Συν το ότι όλη αυτή η ιδέα που την πέντε. Έξι άνθρωποι μαζεύτηκαν και κάναμε έτσι ένα πράγμα όλοι μαζί. Επίσης πάρα πολύ γοητευτικό και πολύ όμορφο, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι όλοι βοηθήσαμε όλους να κάνουμε πράγματα. Μπήκε ο ένας στην ιστορία του άλλου, ο άλλος που είχε περισσότερο να τα παιδιά που είχαν περισσότερη εμπειρία με τις κούκλες να βοηθήσουν με τις κούκλες. Όλοι μαζί. Αυτό. Ερώτηση που σκέφτηκε για τους υπόλοιπους. Πώς νιώθεις που έχεις μια κούκλα που σου πειράζει? Είναι πολύ παράξενο αυτό. Για μένα είναι πάρα πολύ παράξενο, σχεδόν στοιχειωμένο. Είναι πολύ παράξενο.
Δεν ξέρω, η κούκλα γενικά μιλάει στο υποσυνείδητό μας με έναν τρόπο. Και βλέπεις ότι πράγματα του χαρακτήρα όταν αρχίζει να τη ζωντανεύεις βγαίνουν στο τι κάνει εκείνη. Και αυτό είναι επίσης πολύ παράξενο. Δυσκολούς. Τώρα ο μεγαλύτερος. Εκ των δύο. Γιατί έρθω με υπόλοιπον. Με τα θέματα. Δεν ξέρω, είναι μια κλασική πλάκα. Ωραία εμπειρία. Ωραία ιδέα. Μας άρεσε από την αρχή η ιδέα και όλα αυτά που κάνουμε, τις κούκλες και τα είπε. Δυνατά σαν ενδιαφέρον να τα πω κι εγώ. Ήτανε ο εαυτός σου κούκλα. Ο εαυτός μου κούκλα είναι λίγο παράξενο. Είναι ο Αχμάτης, σταμάζει εκεί το βλέμμα, λέω, έτσι είναι το βλέμμα. Το κοιτάζω μια φορά, με κοιτάζει κι αυτός, τα λέμε, βγάζουμε άκρη. Είναι να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν είναι ακριβώς η εαυτή μας, με την έννοια ότι είναι λίγο ο εαυτός μας και λίγο ο ρόλος που έχουμε χτίσει. Οπότε εντάξει, μπορεί κάπως φυσιογνωμικά να μοιάζουμε. Ωστόσο, η αίσθηση της κούκλας δεν θα πρέπει να έχει την αίσθηση της Ελένης και του Τάσου, αλλά την αίσθηση της Πατρίσιας, του Αχμάτ, του Γιακούμπα. Οπότε είναι λίγο διτό, καταλάβατε. Έτσι και εμείς έτσι το βλέπουμε. Ναι. Απλά η ερώτηση είναι προς τους χειριστές, ναι, εμψυχωτές όπως είχε ακουστεί προχθές από αυτές τις κούκλες, που ειδικά τα παιδιά που το κάνουν για πρώτη φορά, εσύ ναι, το Μάριο έχει μια εμπειρία πολύ μεγάλη ειδικά στις κούκλες. Δεν ξέρω πόσα χρόνια το κάνετε, αλλά το κάνετε αρκετά. Ναι, τεράστια όχι, αλλά ναι. Εντάξει, τεράστια. Ναι, το έβρος της ηλικίας σας δεν είναι έτσι και λίγο. Ναι. Οπότε, να πάμε στο γέννη και περάσουμε στο Μάριο και μετά καταλήξουμε το Μάριο. Είχε το ενδιαφέρον από την πρώτη συνάντηση που κάναμε με τον Κόντο, που μας έβλεπε έναν-έναν, μας εξηγούσε το project, μας εξηγούσε τι είχε στο μυαλό του, πώς ήθελε να το κάνει. Και κρατάω αυτό που είπε η Νατάσα για τον άλλο κόσμο, γιατί μπήκα σε έναν άλλο κόσμο, όχι μόνο επειδή είμαι μικρότερος, αλλά και εγώ δεν είχα ξαναπιάσει κούκλα για να δουλέψω με την κούκλα και με τις ιδέες του Κόντο, με τον τρόπο του Κόντο. Και ανοίχτηκε ένας καινούριος κόσμος που είναι κάτι που προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ να ανακαλύπτω καινούργια πράγματα. Ειδικά ο Τάσος που είναι και μπάλα μαζί, έχει μοναχα κούκλα, είναι άριστο. Τάσος, το είναι σε άλλο, λέει. Η καλύτερη στιγμή. Η καλύτερη στιγμή, είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνεις. Και φυσικά ερχόμαστε στον ανάποδο ψαλίδι της μπάλας, που είναι το εντυπωσιακό ακόμα. Ο Μάριος, θα μας φύγει, γιατί ο Μάριος έχει δώσει και μιλία. Μεγάλη όλους χρόνια. Λοιπόν, εγώ κάποια στιγμή είδα μία φωτογραφία όπου ήταν δύο παιδάκια περίπου 5 χρονών. Το ένα ήταν λευκό και το άλλο ήταν μαύρο. Και είπε το λευκό. Κούρεψα τα μαλλιά μου, όπως ο φίλος μου, για να μοιάζουμε, να μην μας ξεχωρίζει τα σκάλα. Σε ρίχνεις από το θέμα της ζωής για να μιλήσεις ουσιαστικά. Καλά κάνεις. Θέλω να μου πείτε πώς και για τους συνεργάτες που πέρασαν τον Κόντο, γιατί βλέπω εδώ πέρα και ένα τσιπάκι, κάτι διαφανείς βαλίτσες, μια τεράστια βαλίτσα από πίσω που να πούμε ότι είναι μέρος του θεατρικού, παίζουν και αυτά δεν είναι απλά διαφορετικά. Παίζουν και τους συνεργάτες. Και σκηνογράφος, ναι, σκηνογράφος ήταν η Δημήτρα Ιωάννη και έδωσε καταπληκτικές ιδέες που πέσαν πολύ γρήγορα σε αυτό που μπορούσα να σκεφτώ εγώ. Όταν με μιλούσε για παράδειγμα για διάφανες βαλίτσες μου, είπα «Ουάου, πολύ ωραία ιδέα». Γιατί μέχρι ένα σημείο αυτός τους άνθρωπος είναι πολύ κυπνή. Και μου άρεσε αυτή την ιδέα που μπορούμε να βλέπουμε την κουμπαλάνη από την αρχή. Αλλά η ιδέα που ήθελαμε και αυτό κάνουμε μέσα στην παράσταση είναι σιγά σιγά αδειάσει η βαλίτσα μέχρι να μην μείνει τίποτα μέσα. Τους είναι, όπως έχει φύγει όλα, είμαστε full γυμνοί για να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα τελευταία σκηνή που μάλλον είμαστε μπροστά από αυτό μας γυμνοί, εντελώς γυμνοί, καθένας από εσάς μπροστά από την κούκλα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις αισιόδοξα ή απεσιόδοξα το τέλος. Νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερος αισιόδοξο. Αλλά είναι ξεχωριστό τέλος και οι βαλίτσες που πρωταγωνιστούν σε αυτό. Ναι. Και οι κούκλες. Εγώ φαντάζομαι να κάτι. Για μένα ήταν πολύ
πολύ σημαντικό να τελειώνουμε σε κάτι να είναι ομαδικό. Γιατί εδώ δεν υπάρχει ένα πρωταγωνιστή. Αρχίσουν όλοι μαζί και τελειώνουν όλοι μαζί. Αλλά στο τέλος υπάρχουν και οι κούκλες που δεν είναι στην αρχή. Και πιστεύω ότι είναι πολύ ανοιχτό. Είναι μια εικόνα για... που κάθε θεατή μπορεί να ταξιδεύει όπου, το βρει μέσα στις μνήμες του. Στην παράσταση υπάρχουν πολλές εικόνες, πολύ συναισθηματικά ταξίδια. Η καθένα έχει ταξιδεύει σε διαφορετικά τοπία. Και πιστεύω ότι η τελευταία σκηνή είναι αυτό, να κοιτάμε το αυτό μας και να μας πάει κάπου. Όσο θα μιλάμε με τον Παύλο για το πώς του βγήκαν όλα αυτά τα ωραία, ποιος θα ήθελε να μας κάνει να μας δώσει τη χαρά να δούμε και κάποιες τις κούκλες. Ο μικρότερος. Ο μικρότερος. Η μικρότερος. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Η δεύτερη. Για πες. Ο τρίτος μικρότερος. Πριν πω για τη μουσική καθεαυτού, θέλω να πω για την κινητήριο δύναμη. Που με έκανε για το κουκλοθέατρο, θέλω να πω το γνώμη μου. Γιατί σαν μουσικός ήμουν λιγότερο υποψιασμένος για τη διεύθυνση του κουκλοθέατρου. Όταν με πλησίασε ο Κόλτο και δεν γεννούσε για τις πόρτες και παρατηρούρες, είχα απειροελάχιστη εντύπωση για τη διεύθυνση του κουκλοθέατρου. Είχα λίγο μια απαρχαιωμένη εντύπωση, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο, πραγματικά, και σαν καινούριο στιγμό σε αυτό το πράγμα, κατάλαβα ότι το κουκλοθέατρο πραγματικά μπορεί να δώσει σπάνιες συγκινήσεις. Ναι. Δεν το περίμενα κι εγώ ο ίδιος να νιώθω αυτό το πράγμα μέσα μου. Ενώ είχε συμμετοχή και σε άλλη παράσταση με κούκλες. Πριν τις πόρτες και παρτιτούρες. Από τις πόρτες και παρτιτούρες. Ναι, μετά υπήρξε τον δώρο. Ναι, είναι τώρα η τρίτη συνεχόμενη παράσταση κατά την οποία υπάρχει ο κουκλοθέατρο. Νομίζω ότι η κούκλα μας μεταφέρει σε κάποιες, μας θυμίζει ξανά το αίσθηκτο το οποίο έχει χάσει το δικό μας σώμα. Και νομίζω ότι η κούκλα το δείχνει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα, αυτή την αισθητική αντανάκλαση. Και πάνω σε αυτό ήθελα και εγώ να φανταστώ, να παίξω μουσική, ό,τι να γράψω. Πολύ να φανταστώ τι έτσι και εγώ. Και βέβαια την αθότητα που η Ελένη ξέρει να χειρίζεται σωστά και τώρα τα στο έως εκδούς η κούκλα που μιλούσε. Και τώρα κάνει το κλασικό της, κολυμπάει. Αυτό είναι ο κολυμπητής μας, ας πούμε. Έχει σχεδιαστεί από τους Αντάμου Πανταχού με αυτό το σκοπό να κολυμπάει, ώστε δεν μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Είναι ο Γιάννης συγκεκριμένα, εδώ πέρα. Παρόλο που δεν τον χρησιμοποιώ ποτέ. Αυτό και λίγο με την πλουσμένη συνεργάτη της Κούκλες που κάνει από την Αθήνα την ομάδα Αντάμου Πανταχού. Τις καλύτερες ομάδες του κουκλοθέατρου της Ελλάδας. Και κατασκευαστές και εμψυχωτής και επινοητές κουκλοθέατρες. Και έχουμε άλλους δύο συνεργάτες που δεν έχουμε πει, αλλά για να πες τους τέσσερις κούκλες, ναι, να έχουμε και την Εντή Λαμέ μας έχει κάνει όλο την κινησιολογία, που ήταν μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια στην παράσταση, και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Ήταν και εκτός μέρος της παράστασης. Και μετά είχαμε τη Δημήτρα και τη Μαρία από το Before Light, κάνει ένα καταπληκτικό φωτισμό μέσα σε αυτό το χώρο τόσο δύσκολο να το φωτίσεις και το πρέπει να το λέμε. Επίσης, καταπληκτικό φωτισμό κάνει και η Ελένη και ο Μάριος σε κάποια στιγμή που εντυπωσιάζουν όλα αυτά που κάνουν. Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο. Θέατρο σκιά μου που έρχεται. Στο χαρτέ. Χαρτέτο. Highlight. Highlight, όντως. Και με τη θάλασσα. Να πούμε και η θάλασσα. Να πούμε βέβαια και τους ρόλους που ερμηνεύεται. Και ποιες είναι οι χώρες προέλευσης αυτών. Ξεκινάμε από σένα. Ναι, ωραία. Εγώ ερμηνεύω την Πατρίτσια, η οποία είναι από τη Γουατεμάλα, μια πάρα πολύ φτωχή χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έχει πάει στο βορρά, στη ΣΥΠΑ, και επιστρέφει πίσω στην πατρίδα της. Κατά την άποψή μου, το καλύτερο τέλος σας. Είναι αίσιο. Είναι αίσιο. Ευχαριστώ και μάλιστα το συγκεκριμένο τέλος. Το έχουμε δει πριν από δύο χρόνια στο Φεστιβάλ του Μαρέκου της Αλμίκης, όπου ήδη μια κοπέλα που είχε περίπου στις συνθήκες έπεσε δουλειά σε έναν χώρο που εκεί πέρα έχουν μεγάλα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά, τα φτωχά τα άκουρα. Και επειδή είναι πολύ σκόπο σε αυτά που λες στο ρόλο σου, έχουν συμβαίνει. Ναι, πολλά από αυτά τα πράγματα έχουν έρθει μέσω ερεύνα και ξέραμε και εκεί συμβαίνουν αυτά τα κοινωνικά έργα χωρίς λεφτά να μπει και του χώρου της. Πολλά δεν μπορούν να πούν.
Αχμάτ, βέβαια. Ούτε είναι. Δεν είναι πιο περίεργο. Ο Αχμάτ είναι από το Αφγανιστάν, ο οποίο έφυγε πριν από 15 χρόνια, περίπου όταν ξεκίνησε ο πόλεμο. Έφυγε στην Αγγλία, ξαναγύρισε και αυτό που βλέπει είναι τα συντρίμια. Έναν εμφύλιο πόλεμο. Έχει έναν εμφύλιο πόλεμο εκεί πέρα, γι' αυτό και η σκηνή με τον αδερφό, ο οποίος είναι Ταλιμπάν και το λέει προδότη, αλλά δεν το σκοτώνει. Αναρωτιέται και ο ίδιος. Είναι ο άνθρωπος καταρχήν που πρέπει να φανεί. Και από εκεί και πέρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Το μόνο που του μένει να κάνει είναι να πετάξει το χαρταετό, που τον έχει μέσα στη βαλίτσα και να είναι πανεπιστήμιο. Τον έφερε και τον αδερφό του. Τον έφερε και τον αδερφό, αλλά. Δεν το δέχεται. Και το μόνο που του μένει είναι να το πετάξει. Πάμε σε μια άλλη αγκλήρα, την ελευθερία από την Ελλάδα. Ναι. Εγώ χάρηκα πολύ που πήγε ένα τέτοιο συμβάβη, που έρχεται να πει βασικά, γιατί και εμείς έχουμε πολλούς μεταβάστες με τη δική σου. Πάρα πολλούς. Και τώρα ειδικά, καλά, ανέκαθεν στην Ελλάδα συνέβαινε αυτό, αλλά και ειδικά τώρα το 2017 δεν υπάρχει οικογένεια ή τέλος πάντων κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μην έχει ένα κοντινό του πρόσωπο στο εξωτερικό για διάφορους λόγους. Εγώ λοιπόν παίζω την ελευθερία η οποία φεύγει από την Ελλάδα πριν από 15 χρόνια περίπου. Γιατί ονειρεύεται κάτι παραπάνω από αυτό που της προσφέρει το μέρος που μένει, που είναι μικρό κτλ. Βέβαια συγκρούεται κιόλας. Συγκρούεται με την οικογένειά της. Η ιστορία της ελευθερίας που είναι από την Ελλάδα και είναι από την Ευρώπη, που είναι από μια προνομιούχα χώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες που συζητάμε, είναι λίγο διαφορετική ακριβώς γιατί μπαίνει μέσα και το στοιχείο της προσωπικής επιλογής με την έννοια ότι φεύγει. Δεν πετάει κάποιος βόμβες πάνω από το κεφάλι της, αλλά φεύγει γιατί καταπιέζεται με έναν άλλο τρόπο. Από ένα άλλο κράτος, ας πούμε, από τέτοια πράγματα. Τις συνθήκες μιας παλιότερης εποχής στη χώρα. Αυτό. Και ναι, φεύγει λοιπόν, πηγαίνει στην Αγγλία, σπουδάζει, δουλεύει και επιστρέφει πίσω επειδή σημαίνει κάτι τραγικό, χάρη τον πατέρα της και έρχεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν της. Και με κατά κάποιο τρόπο ελπίζω να συμπληρωθεί και με αυτό. Εσύ είσαι το πιο άμεσο παρόν για την χώρα. Βέβαια, άμεσο παρόν είναι και ο Γιάννης, που έχει έναν άλλο ρόλο από την ελληνική χώρα. Είμαι ο Ρέντι από την Αλβανία, ο οποίος ήρθε για να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Δούλεψε και θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του έχοντας λίγα χρήματα, έχοντας κάποιες ιδέες για να δώσει ένα μέλλον, να δώσει μια ελπίδα στην οικογένειά του, σε αυτούς που τον περιμένουν. Αν είναι αισιόδοξο ο λόγο τη Ελένη, ο δικό μου κλαψί είναι σκεφτείτε. Δεν ξέρει πού να το πα από εδώ ή από εκεί. Έτσι δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά έχει και τα ιδιαίτερα χιουμοριστικά του στοιχεία, οπότε κάπω αναπτύνει και την ατμόσφαιρα. Και πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίο κάνει τα πάντα, αλλά ότι θα γινόταν και Αιθίωπα. Όχι. Το Πουγκίνα Φάσο. Το Πουγκίνα Φάσο δεν το περίμενα. Και Αιθίωπα. Γιακούμπα Ναμάντου Σαββατόγλου. Δύσκολο έτσι. Βουκίνα Φάσο. Φέρνει να βρει την τύχη του. Πιο κόλαση δεν γίνεται. Επιστρέφει, θα μου δει. Ιδιώς την κυρία του αγαπητισμού και το νερό που είναι τα πιο βασικά όταν βλέπουμε αφρικανικές χώρες. Δεν είναι τυχαίο, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει νερό. Αν ένα πράγμα παίζουν, δίνει τη δυνατότητα να φύγει, να βρει την τύχη του χωρίς να έχει υποστήριξη, γίνεται δουλειός παντού. Θα επιστρέψει και θα μείνει. Χωρίς να αποκαλύψω καθόλου το αποτέλεσμα, θα πω σε όσους έχουν το δω να σε παρατηρήσουν την ώρα που πίνεις νερό. Ακριβώς από την πηγή. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που σκέφτεσαι και το λες δυνατά. Και σε μένα ένας ιδιαίτερα πικρός ρόλος. Αλλά εντάξει, εσύ έχεις και άλλα στοιχεία που δεν είσαι της φίλης που παίζεις κιόλας. Θέλεις κοντά να μας πει την πηγή, πώς έθεσες το θέατρο
με το κούκλο φέρετρο. Και ίσως να πούμε ότι υπάρχουν πολλές τέχνες. Πολλά, ναι. Πόσα εγώ έχω. Έχουμε νομίζω και τα άλλα. Με το κούκλο θέατρο ήταν εύκολο εδώ, γιατί αφήσαμε για το κούκλο θέατρο το κομμάτι του παραμυθών. Αυτούς οι Ιερούλες πριν να φύγουν από την πατρίδα του 15. Εγώ έρχεσαι στην αρχή, έλεγα 20 και λάβα, γιατί το έγραψα. Το έκανα 15, σιγά σιγά. Όταν μιλούμε κούκλα, είμαστε 15-20 χρόνια πριν. Είναι ο ίδιος ρόλος, ο οποίος νέος, για αρκετά πριν. Μετά έχουμε το θέατρο σκιά, που γίνεται εδώ με διαφορετικούς τρόπους, να το ανακαλύψουμε για να δει ωραία ξένα έρχονται. Που πάνω να μιλάει και το ταξίδι που έχουν κάνει αυτά τα 15-20 χρόνια, εγώ επιμένω το 20 λεπτά. Πώς πήγαμε μέχρι την Ευρώπη, μέχρι την Αμερική και τι έχει συμβεί εκεί. Αυτά και μετά η ηθοποίηση είναι στο τώρα. Η μουσική είναι πάντα παρόν, όχι σε όλες τις σκηνές, γιατί κάποιες φορές έχει το πιο δυνατό από τη μουσική είναι η σιωπή. Που πιστεύω ότι είναι ένα δυνατό στοιχείο σε κάποιες σκηνές. Και μετά υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα εφέ που έχουμε έτσι. Για έκπληξη. Με τη λάσπη αυτό είναι. Το πιο εντυπωσιακό. Ναι, το θέατρο σκιών που έχουμε. Δεν είναι το κλασικό που έχουμε όλοι στο κεφάλι, καραλιώσεις, ένα μπερδέ, άσπρο, από πίσω ένα φως. Εμείς έχουμε ένα οθόνι. Λάσπη. Ναι, λάσπη είναι. Είναι λάσπη. Πυλός. Πύλο. Ναι. Που ζωγραφίζεται και γίνεται πολύ ζωντανή. Το κάνουν τα ίδια τα παιδιά. Γιατί κάποιος με έχει ρωτήσει, το κάνει ένα σκηνογράφο. Όχι, όχι, είναι τα παιδιά αυτούς που ζωγραφίζουν κάθε μέρα όπως μπορούν. Καλάξει κάποιες φορές. Είναι και αυτό το σημείο πιστεύω ότι είναι και πολύ θέατρο. Είναι live τη ζωγραφία, είναι επί τόπου. Είναι σαν κάθε ατάκα που λένε ηθοποιό προς στην σκηνή. Και είναι κάτι πολύ καινούριο εδώ στην Ελλάδα. Κάποια χρόνια πριν, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Προθέατρου, μπήκε η Φένα, μια γυναίκα από Νότια Αφρική, που μάθαμε από αυτή πώς το κάνει. Αλλά εγώ τα είχα γνωρίσει από κάποιον άλλον που αυτό το άρχισε στην Ισπανία, που λέγεται Γιάνν Μπάισα. Αλλά είναι πολύ λίγο κόσμο. Αλλά πιστεύω μου άρεσε γιατί όλο αυτό το λάσπη κάτι έλεγε μέσα στην παράσταση. Λάσπη. Λέγε η γη που κάνει τα πάντα τα χέρια. Είτε είναι θάλασσα είτε είναι γη. Εμείς όταν αρχίσαμε την πρώτη ήταν μόνο Μπουρκίνα Φάσο πριν να λέμε. Η λάσπη ήταν κάτι σημαντικό γιατί σκεφτόμασταν ένα Αφρική που δεν είναι αυτή την πράσινη Αφρική με τις ελεφάντες και τι ωραία κτλ. Ούτε έρημος. Αλλά ούτε έρημος. Αλλά αυτή τη μισή που λέγεται Σαχέλ, είναι μια περιοχή της Αφρικής, πάρα πολύ φτωχή, με πάρα πολλά προβλήματα. Την άλλη μέρα είδα τη λίστα που έχουν βάλει τώρα με τα 10 κράτους που είναι καλύτερο να ζήσει στον κόσμο, τα 10 χειρότερα. 9 από τα 10 είναι στο Σαχέλ. Και εγώ να φάσω μέσα φυσικά. Το 10ο είναι πάλι στην Αφρική, αλλά εγώ πιο κάτω. Δηλαδή 10 στα 10 είναι αφρικανικά. Ναι, 10 στα 10 είναι αφρικανικά. Ναι, λίγο. Για να σκεφτόμαστε μετά και Αφγανιστάν και Συρία που έχει. Ναι. Μέσα στο. Τόσο χαλιά. Δεν είναι τόσο χαλιά. Εγώ το δω και να πω ότι είναι μια υπέρη δουλειά. Ο καθένα προσφέρει κάτι το εκπληκτικό. Όσο και να φοβάται ο Άχα, τον αδερφό του, είναι από του πιο δυνατού ρόλου. Και επειδή είναι και πιο οικείο το αραβικό κοντά μας, όπως είπες, η Συρία και όλα αυτά, είναι μία ομάδα. Ο Γιάννης είναι πιο οικείο με την κοντινή μας Αλβανία, τα δημοτική δαφάση που έχω συζητάω. Ελάχιστη πρέπει να βρίσκονται στη χώρα μας από την περιοχή αυτή. Και φυσικά η Λατινική Αμερική που έχει σημαντικό ρόλο και αυτή στην παράσταση με τον ιδιαίτερο τρόπο. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Ήσταν υπέροχοι όταν σας είδαμε, ελπίζω να είστε έτσι κάθε μέρα και να το ευχαριστήσετε και να συνεχίσετε να κάνετε τέτοια. Δεν μπορεί να δείτε τον κόλτο που λέμε τώρα, να δίνει τέτοιες ιδέες για να βλέπουμε κάτι καινούριο. Και φυσικά, πάνω σε κίνηση, δεν χαλάει η συνεργασία. Rockstar. Rockstar. Το rock που κάνεις στο τέλος. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτική. Καλή επιτυχία.